Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, να ευχηθούμε πρώτα και κύρια καλή δύναμη και υγεία σε όλους και τις οικογένειές σας σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτούς τους δύσκολους μήνες που διανύουμε με την πανδημία. Θέλουμε να εκφράσουμε ξανά τη συμπαράστασή μας και με τη σημερινή εκδήλωση στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, που έχασαν τα πάντα. Θέλουμε να αναδείξουμε ξανά την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε με πράξεις και όχι με παχιά λόγια τα τρία αυτά δύσκολα χρόνια που πέρασαν από τη φωνητική πυρκαγιά, την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε από τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, από αγωνιστές από το εξωτερικό ακόμα, από σχολεία, ανθρώπους του πολιτισμού, από απλούς εργαζόμενους, κάθε άνθρωπο, με τη μεγάλη συμβολή που υπήρχε σε αυτή την αλληλεγγύη των μελών, των στελεχών, των φίλων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ. Από τη σημερινή εκδήλωση, για τη σημερινή εκδήλωση, θα συζητήσουμε γιατί θέλουμε να πιέσουμε ξανά τους αρμόδιους για τα προβλήματα που παραμένουν. Θέλουμε να πιέσουμε ξανά για να κλείσουν οι πληγές που δεν έχουν αποκατασταθεί και για να αποκατασταθούν καταστροφές που παραμένουν. Κυρίως όμως είμαστε εδώ με τη σημερινή εκδήλωση, φίλες και φίλοι, για να μην ζήσουμε κάτι παρόμοιο. Η μνήμη και η σκληρή πείρα της ζωής πρέπει να γίνουν γνώση, αλλά και οργανωμένος αγώνας. Η ζωή προχωρά, αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι μας που χάθηκαν άδικα δεν θα ξαναγυρίσουν. Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να μην παλέψουμε με την πιο ενεργή δική μας συμμετοχή για να μην συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και όπως είπε και ο σύντροφος ο Σπύρος ο Ηλίας, για να αλλάξουν τα πράγματα. Τον Ιούλιο του 2018 δεν είχαμε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε μια ακόμα μεγάλη καταστροφή και από τότε, είναι η αλήθεια, ακολούθησαν και άλλες σε πολλά μέρη της χώρας. Ποια να πρωτοθυμηθούμε. Και μπροστά μας, αν δεν πάρθουν μέτρα, είναι η επόμενη καταστροφή που θα έρθει σίγουρα, 100% θα έρθει, χωρίς να γνωρίζουμε το πότε. Γιατί οι υποδομές παραμένουν ανύπαρκτες, οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, υποχρηματοδοτούμενες, για να εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να στηρίζουν οι κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, την ανάκαψη των κερδών λίγων, μιας κούφτας επιχειρηματιών, επιχειρήσεων, μονοπωλίων. Πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια. Πρέπει να θυμηθούμε. Εκφωνήθηκαν λόγοι από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και από τη σημερινή κυβέρνηση. Πέρασαν από αυτήν εδώ την περιοχή πολλές φορές και φωτογραφήθηκαν. Κάθε φορά ακούγαμε την ίδια γνωστή από παλιά φράση «Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο». Θα γίνονταν ριζικές αλλαγές. Και όμως 3 χρόνια μετά, η πυροσβεστική παραμένει υποστελεχωμένη, υποχρηματοδοτούμενη, με μειωμένους χρόνο με το χρόνο πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Αττικής 3 χρόνια μετά συνεχίζει να μην διαθέτει ούτε ένα όχημα για να στείλει σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια πυρκαγιά και πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο δαπανά τεράστια ποσά σε εργολάβους για υδροφόρες. Η εμπορευματοποίηση της γης, τα ξενοδοχεία πάνω στον Αιγιαλό, οι βίλες που έφραζαν το δρόμο για τη θάλασσα, είναι στη θέση τους 3 χρόνια μετά. Και τώρα βέβαια δεν βαφτίζονται όπως τότε παγίδες θανάτου, αυθαίρετη δόμηση, αλλά αυτά βαφτίζονται ευκαιρίες ανάπτυξης. Εκείνες τις δύσκολες ώρες, αλλά και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, γυρίσαμε μαζί όλους τους δρόμους και τα κατεστραμμένα σπίτια, τις παγίδες θανάτου στο Μάτι και όλη την περιοχή. Ακόμα και σήμερα, τόσους μήνες μετά, αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε, φίλες και φίλοι, ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην κυριολεξία 2 βήματα από την Αθήνα,
ένας οικισμός αποτεφρώθηκε ολοσχερός και μαζί χάθηκαν πάνω από 100 συμπολίτες μας από την περίφημη, όπως λένε, γύμνια του κράτους. Όμως, για δείτε, το αστικό κράτος δεν είναι πάντα γυμνό. Όταν πρόκειται για τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι ταχύτατο για τις φοροαπαλλαγές τους, την ψήφιση και προώθηση αναπτυξιακών νόμων, αρκετών αυτά τα 3 χρόνια που πέρασαν, το ξεκοκάλισμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Είναι ταχύτατο αυτό το περίφημο κράτος που για το λαό είναι γυμνό, για να ψηφίζει αντεργατικά εκτρώματα όπως το πρόσφατο που έκανε το 8ωρο, 10ωρο και 12ωρο και τη δουλειά λάστιχο, που βάζει νέα εμπόδια στη συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων, όπως αυτό που ψηφίζεται αυτές την επόμενη εβδομάδα και αυτές τις ώρες συζητιέται στη Βουλή, που στερεί το δικαίωμα στα παιδιά του λαού να σπουδάσουν με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να σπουδάζουν και όλοι, εκτός φυσικά αν έχουν να πληρώσουν τα ιδιωτικά κολέγια. Αυτά και άλλα. Σε αυτά πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα 3 χρόνια πόσες ανατροπές στη ζωή μας, πόσους νόμους πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να κοπούν μισθοί, συντάξεις, δικαιώματα σε ελάχιστο χρόνο, πόσους αντίστοιχους νόμους πέρασε η σημερινή κυβέρνηση και πρόσθεσε ακόμα και μέσα στην καραντίνα. Όλοι κλεισμένοι στα σπίτια, αλλά η βιομηχανία αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων δούλευε υπερορίες. Είναι αποφασιστικό το αστικό κράτος, τολμηρό και ταχύτατο, όταν είναι να αφαιμάξει το πενιχρό εισόδημα των εργαζόμενων, του λαού γενικότερα με φόρους δυσβάστακτους, να βγάλει στο σφυρί τη δημόσια περιουσία, να τη δώσει ιδιώτες, να ψηφίζει 10-10 τους αντιλαϊκούς νόμους, αλλά και να ανοίγει κεφάλια αγωνιστών, να καταδικάζει απεργίες, να βγάζει παράνομους αγώνες. Είναι ταχύτατο στο να φέρνει και να ψηφίζει νόμους για χωματερές, παρά και την αντίδραση των κατοίκων, όπως εδώ στην Ανατολική Αττική. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Εδώ δεν υπάρχει γύμνια. Γύμνια υπάρχει όταν είναι να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, όταν είναι να φτιαχτούν μεθ για τα νοσοκομεία, όταν είναι να προσλάβουν προσωπικό για τα δασαρχεία, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, τους δήμους, όταν είναι να δώσουν για τη στήριξη των πυροπαθών, των πλημμυροπαθών, με καθυστέρηση ακόμα και τα λίγα που δίνουν. Για ολική καταστροφή, το ξέρουμε το ποσό, 5.495 ευρώ για έναν άνθρωπο που είχε χάσει τα πάντα στην κυριολεξία. Ακόμα και αυτά με καθυστέρηση. Να έρθει το ρεύμα με καθυστέρηση, το νερό με καθυστέρηση, να δοθεί η ελάχιστη αποζημίωση με καθυστέρηση. Για αυτά υπάρχουν καθυστερήσεις, όροι, προϋποθέσεις, έλεγχος. Τεράστια ταλαιπωρία, όπως αυτή που κρατάει ταλαιπωρία για εκατοντάδες κατοίκους που έχουν καταστραφεί στην ευρύτερη περιοχή. Ένα παράδειγμα να πούμε. Την ίδια ακριβώς περίοδο που τα αναγκαία δασικά αντιπυρικά έργα δεν εκτελούνταν πολύ καιρό λόγω υποχρηματοδότησης, πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από την πυρκαγιά στην περιοχή στο Μάτι, την ίδια ακριβώς περίοδο που δεν δίνονταν στην πυροσβεστική οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό και έχουν περικοπεί κατά 50%, την ίδια ακριβώς περίοδο που η καταστροφή και οι συνέπειες ήταν ανοιχτές πληγές, την ίδια περίοδο συνεχίζονταν με εντατικούς ρυθμούς τα έργα για την κατασκευή της περιβόητης χωματερής του Χιτά, Χιτή, όπως τον ονομάζουν στο γραμματικό, το οποίο έφτασε από 19 εκατομμύρια αρχικό προϋπολογισμό, μετά από 7 αναμορφώσεις, 12 παρατάσεις, στο ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή στο 100% σχεδόν του προϋπολογισμού για Χιτή όλου του λεκανοπεδίου, καταστρέφοντας και από πάνω και 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Εδώ υπάρχει επιχειρηματικό όφελος όμως. Υπάρχει επιχειρηματικό κέρδος, υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Είδατε πόσο ταχύτατα γίνονται τα πράγματα εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον επιχειρηματιών. Για να υπάρχει σύγκριση για αυτό που λέμε, για την αποκατάσταση μιας ολόκληρης κατεστραμμένης περιοχής, αυτής που συζητάμε, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στα Καμένα όλοι θυμόμαστε τον Τσίπρα, είχε ανακοινώσει το ανεπαρκές ποσό των 20
εκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά αυτά στις εξαγγελίες. Τι δόθηκε από αυτά και πού, όλοι έχουμε μάτια και μπορούμε να δούμε. Ή τι δόθηκε για την αποκατάσταση της περιοχής, όλοι μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Βλέπουμε επομένως ότι το κράτος δεν είναι ουδέτερο όταν είναι για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, για το καπιταλιστικό κέρδος δεν υπολογίζει κόστος. Τον Αύγουστο του 2018, λίγες μέρες μετά την καταστροφή, από την πλατεία εδώ της Νέας Μάκρης, το μόνο κόμμα που ήρθε, διαδήλωσε και κατέθεσε έπειτα, όπως είχε κάνει και πριν την καταστροφή, μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, συγκεκριμένες διεκδικήσεις, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τότε απαιτήσαμε μαζί με τους κατοίκους και αξίζει να θυμηθούμε τι απαιτούσαμε, τι διεκδικούσαμε και διεκδικούμε και τι από όλα αυτά μπορούμε να σκεφτούμε έχει γίνει. Απαιτούσαμε άμεση αποζημίωση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής στο 100% της συνολικής ζημιάς. Να υπάρξουν μέτρα ασφαλούς στέγασης, καθαριότητας, υγιεινής για όσους δεν μπορούν να μείνουν στην οικία τους. Επιδότηση ενοικίου για όσους το χρειάζονται. Άμεση αποκατάσταση των υποδομών, όπως τη σύνδρευση, ηλεκτροδότηση, της τηλεφωνίας, χωρίς την επιβάρηση των καταναλωτών για τη σύνδεσή τους. Να γίνει απορρίπανση της περιοχής. Να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, μετρήσεις και να υλοποιηθούν τώρα έργα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πλημμυρών, πιθανής μόλυνσης του εδάφους, της ατμόσφαιρας, του υδροφόρου ορίζοντα στις πυρόπληκτες περιοχές. Την εξασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους, με ευθύνη του κράτους, να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης των κέντρων υγείας Ραφίνας, Νέας Μάκρης, με μόνιμο προσωπικό και μέσα, 3 χρόνια πριν και πριν την πανδημία αυτό. Να παρθούν ειδικά μέτρα για τα σχολεία της περιοχής, με στήριξη των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών. Να φτιαχτεί σύγχρονος οικισμός, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, με χωροταξικό σχεδιασμό που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες για να μην θρηνήσουμε ξανά από τις ίδιες καταστάσεις θύματα. Να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη όλοι οι πληγέντες, να παρθούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης εργαζόμενων και επαγγελματιών που έχουν χάσει τη δουλειά τους, να παγώσουν όλα τα χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΟΤΑ, να καθαριστεί και να προστατευτεί το πευκόδος του Σχοινιά με ευθύνη του κράτους που παραμένει ένας από τους τελευταίους πνεύμονες της περιοχής. Να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για δημιουργία χιτά στο γραμματικό που θα βάλει τα φόπλακα στην περιοχή και να αποδοθεί ο χώρος στους κατοίκους για τις ανάγκες του πολιτισμού και της άθλησης. Να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις του τομείς της δασοπροστασίας, πυρόσβεσης και να εκπονηθεί σχέδιο που δεν υπήρχε, όπως αποδείχτηκε, αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. Και πολλά άλλα, μην τα αναφέρουμε όλα. Όσες λύσεις δόθηκαν, ελάχιστες, ανεπαρκείς, ήταν κάτω από την πίεση, την πάλη. Δεν μας ικανοποιούν σε καμία περίπτωση. Και μπορούμε να πούμε ότι 3 χρόνια μετά, όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα σχεδόν στο σύνολό τους παραμένουν. Το κυριότερο είναι ότι παραμένει η εγκληματική γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κινδύνων. Υπάρχει πλήρης μπάχαλο, μπορούμε να πούμε, όχι απλά ανεπάρκεια υποδομών και μέσων αντιμετώπισης και προστασίας του πληθυσμού. Το είδαμε στην τελευταία πυρκαγιά, η οποία μάλιστα θυμάστε μπήκε Μάη μήνα. Το είδαμε στα Γεράνια Όρη, που σχεδόν ολοκληρωτικά καταστράφηκαν αυτή την περίοδο που μιλάμε φέτος. Φανερώθηκε για μια ακόμη φορά η έλλειψη μέσων, διαδικασιών και οδών διαφυγής, εκένωσης σε περίπτωση ενός μεγάλου ατυχήματος φυσικής καταστροφής ή τεχνολογικού ατυχήματος που θα απειλήσει την ασφάλεια του πληθυσμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, επίσης κανένας και καμία δεν πρέπει να ξεχάσει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν στην κυβέρνηση και στη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, των συγκροτημάτων του τύπου, συνολικά του συστήματος, να στρέψει εκείνη την περίοδο την οργή και την απόγνωση μετά από αυτή τη σοκαριστική καταστροφή ενάντια στους ίδιους τους κατοίκους. Κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει την προσπάθεια
να φορτωθεί στους ίδιους τους κατοίκους η αιτία της καταστροφής με την αυθαίρετη δόμηση. Τότε μπορούμε να πούμε έκανε την εμφάνισή της στον τεπούτο της η θεωρία της ατομικής ευθύνης που γνωρίσαμε πολύ καλύτερα και μέσα στην πανδημία. Φυσικά εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όλοι οι αγωνιστές πιστεύω, δεν αγνοούμε τις προσωπικές ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν. Η προσωπική ευθύνη όλων μας υπάρχει κυρίως όταν στο όνομα μιας πρόχειρης ψευτολύσης παραβλέπουμε ότι θα πληρώσουν ακόμα πιο βαριά τα παιδιά μας. Προσωπική ευθύνη έχουμε και αποδείχτηκε και μέσα σε αυτή την καταστροφή και στις επόμενες, όταν ανεχόμαστε την κερδοσκοπία στη γη, στο νερό, στη φύση γενικότερα. Προσωπική ευθύνη έχουμε όταν δεν αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πραγματική ανατροπή και πραγματική φιλολαϊκή λύση. Όταν δεν αντιδρούμε στους πολιτικούς ενόχους, πολύ περισσότερο όταν τους δίνουμε και τη δυνατότητα να καθίσουν στο σβέρκο μας μετά από όσα έχουν κάνει. Αυτοί οι ίδιοι είναι που αμέσως μετά έφεραν νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, αμέσως μόλις έπεσαν τα φώτα από την καταστροφή και τη βρώμικη προπαγάνδα, που συνοδεύονταν, όπως θυμάστε τότε όλοι, και με ορισμένες γελοιότητες παραγόντων που πήγαιναν με μπουλντόζες και γκρέμιζαν και κάτι ψευτοφράχτες και ξύλωναν και γαριφαλιές, θυμάστε και σε άλλα μέρη όπως τη Χαλκιδική τότε, ότι θα αντιμετώπιζαν αποφασιστικά την αυθαίρετη δόμηση. Όταν είναι να στήσουν ένα ολόκληρο σύστημα κομματικών πελατειακών σχέσεων, που μετέτρεψε και μετατρέπει ως σήμερα χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε ομήρους, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη να αποκτήσει κάποιος ένα σπίτι, όταν είναι να κάνουν έργα που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν όμως είναι να κάνουν έργα υποδομής για να προστατεύσουν λαϊκό κόσμο, τότε του ρίχνουν και το ανάθεμα και ανακαλύπτουν την ατομική ευθύνη με κάθε αφορμή. Στη μεγάλη καταστροφή του 2018 διαπιστώθηκε από όλους με τραγικό τρόπο ότι ολόκληρη η Ανατολική Αττική με 500.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι το καλοκαίρι αυξάνονται, δεν έχει ένα κρατικό νοσοκομείο και κέντρα υγείας είναι λίγα και ανεπαρκή, όπως είπαμε, χωρίς γιατρούς βασικών ειδικοτήτων. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι τότε, στη μεγάλη καταστροφή του 2018, τα ασθενοφόρα μετέφεραν τους καμένους στο θριάσιο νοσοκομείο στην Ελευσίνα. Με την εκδήλωση της πανδημίας, οι τραγικές ελλείψεις ξαναήρθαν στο προσκήνιο με δραματικό πάλι τρόπο. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο θέμα? Αυτό δεν αποκαλύπτει ποιος έχει την ευθύνη για την κατάσταση που ζούμε? Οι δηλώσεις οι τελευταίες του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή που όλοι ακούσαμε, είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει δεύτερο κρατικό νοσοκομείο σε απόσταση 30 χιλιόμετρων και ασφαλώς για να υπάρχει χώρος για την ιδιωτική υγεία, η οποία προστατεύτηκε με προκλητικό τρόπο και για να συνεχιστεί και η εμπορευματοποίηση και της δημόσιας υγείας. Σύνολο αυτά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το μάτι, μετά από όλη αυτή την ενοχοποίηση και μετά από όλη αυτή τη βρώμικη προπαγάνδα. Η κυβερνητική εξαγγελία έκανε λόγο για χωρική οργάνωση μιας περιοχής 8.000 στρεμάτων, από τα οποία 2.600 πολεοδομούνται για πρώτη φορά. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε και σχέδιο για την ανάπλαση της περιοχής, ενταγμένο στη λογική της προσέλκυσης επενδύσεων, ένα σχέδιο αβάντα μπορούμε να πούμε για τους επιχειρηματικούς ομίλους που βρίσκουν έδαφος για την κερδοφορία τους, αξιοποιώντας φιλέτα γης μετά την καταστροφή. Είπαμε, όπου υπάρχει καταστροφή, αυτοί βλέπουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Βρεθήκαμε εν ολίγης στο ίδιο έργο θεατές, με τα χωροταξικά σχέδια, με τα οποία αλλάζουν τις χρήσεις γης για να προωθηθούν οι επενδύσεις των ομίλων. Και όταν έρθει η καταστροφή, όπως είπαμε, το ανάθεμα ξέρουν πάλι που θα το ρίξουν. Οι περιοχές που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία ή άλλες διατάξεις φτάνουν περίπου τα 4.250 στρέμματα. Σχεδιάζεται κατεδάφιση για 140 σπίτια και 340 μάντρες και αυλές.
Την ίδια στιγμή που χωροθετούν με κριτήριο τις επιδύσεις, την ίδια ώρα αφήνουν ολόκληρους οικισμούς, όπως ο προβάλλυνθος, εκτεθειμένους, απροστάτευτους και τους κατοίκους ομήρους, να μην μπορούν να πάρουν ούτε καν αποζημίωση για να φτιάξουν τα κατεστραμμένα σπίτια. Αυτό είναι και το κριτήριό του. Από όλο αυτό το σχέδιο, τι μπορούμε να πούμε που κατατέθηκε? Είναι σαφές ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της καταστροφής με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες για ποιοτικά καλή, σύγχρονη και φτηνή κατοικία. Το κόστος των ζημιών για τις οποίες ευθύνονται οι κυβερνήσεις θα το πληρώσουν για άλλη μια φορά οι λαϊκές οικογένειες, ενώ από αυτό το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο δεν εξασφαλίζονται σε καμία των περιπτώσεων οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι σε περίπτωση νέας πυρκαγιάς ή σεισμού. Όσοι το έχουν δει και το έχουν μελετήσει, και ειδικώς να μην είσαι, φαίνεται με γυμνό μάτι η ανυπαρξία τέτοιων χώρων, δηλαδή ξανά μία από τα ίδια. Δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μαζικής διαφυγής όταν τυχόν ξαναχρειαστεί, δηλαδή από πού θα φύγει όλος αυτός ο κόσμος με ένα αντίστοιχο πολυοδομικό σχέδιο. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε καν το πού θα παρκάρονται τα αυτοκίνητα, τα οποία με το πολυοδομικό σχέδιο που κατατέθηκε θα ξανασταθμεύουν ξανά στους ίδιους δρόμους, οι οποίοι ξανά έχουν το πλάτος το 2-3 μέτρων. Δεν εξασφαλίζεται ούτε η ασφάλεια των κατοικιών δίπλα στα ρέματα, τα οποία παραμένουν διευθέτητα, ακαθάριστα, στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν, αλλά και η αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση σε δασικές εκτάσεις. Το πάθημα εν ολίγης δεν έχει γίνει μάθημα. Δεν τους απασχολεί αυτό το ζήτημα. Τους απασχολεί μόνο η ανάπτυξη των κερδών. Τους απασχολούν οι επενδύσεις. Τους απασχολούν το πώς τα αδιάθετα κεφάλαια, τα συσσωρευμένα κεφάλαια των επιχειρηματικών ομήλων θα βρουν νέα πεδία κερδοφορίας. Αυτό είναι που υπάρχει αυτή τη στιγμή γενικότερα στο μυαλό τους. Όμως, εμάς, τους ανθρώπους του λαού, τους μεροκαματιάρδες, τους ανθρώπους του μόχθου, τους ανθρώπους που ζουν από τα χέρια τους και τη δουλειά τους, μας πρέπει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, γιατί σε μια τέτοια μεγάλη καταστροφή αυτοί που θα πληρώσουν είναι ξανά τα λαϊκά στρώματα. Έφτιαξαν μια εταιρεία. 3 χρόνια μετά, δεν είμαστε το 2018 ούτε το 2019 που ψηφίστηκαν αυτά και το 2020 που ξεκίνησε η πανδημία. Μπορούμε πλέον να τα κρίνουμε. Έχουμε την προσωπική και την πολιτική πείρα ο καθένας για να δούμε τι έγινε. Έφτιαξαν μια εταιρεία. Την ονόμασαν Μάτι Ξανά αυτή την εταιρεία. Αυτή την εταιρεία μέσα στη Βουλή μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψήφισε. Και την καταψήφισε γιατί αυτό που λέγαμε έγινε. Ότι αποτέλεσε ένα εργαλείο μετάθεσης της κρατικής ευθύνης στις πλάτες της τοπικής κοινωνίας. Και δεν έλυσε κανένα θέμα. Σήμερα το βλέπουν ακόμα καλύτερα όλοι οι φορείς της περιοχής, όλοι οι φορείς που είναι και οργανωμένοι ή δεν είναι οργανωμένοι σε συλλόγους. Τόσο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και μετέπειτα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πολιτικά επένδυσε πάνω στην καταστροφή, δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα των πυρόπληκτων. Δεν έχει προχωρήσει το θέμα των αποζημιώσεων για ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών. Αρκετοί παραμένουν σε νοικιασμένα σπίτια. Πολλοί υποχρεώνται να επανακαταθέσουν διάφορα έγγραφα σε δημόσιες υπηρεσίες. Πολλοί κάτοικοι έχουν μπλέξει την κυριολεξία σε δεδαλώδεις διαδικασίες στο θέμα της αποκατάστασης των σπιτιών τους. Φίλες και φίλοι, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα με το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο και το ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής που προστέθηκε, το Μάτι, ιδιαίτερα η περιοχή του Ματιού, ανέδειξε ένα πρόβλημα που ήταν γνωστό σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί όλες διαμόρφωσαν τόσο την εκτός σχεδίου δόμηση, όσο και την καταπαρέκκληση, όπως λένε, δόμηση. Και έτσι φτιάχτηκε μια πόλη παγίδα που έγινε ο τάφος για κατοίκους και παραθεριστές. Στενοί και αδιέξοδοι δρόμοι, μάντρες ως τη θάλασσα, ένας πολυοδομικός λαμβύρηθος που αναπτύχθηκε εκτός σχεδίου. Από το χαλανδριώτικα της δεκαετίας του 60, με τις σκηνές στα παραθαλάσσια κτήματα, στην οικοπεδοποίηση της επόμενης δεκαετίας χωρίς κανένα σχέδιο, ανύπαρκτες υποδομές, στο βωμό της κερδοφορίας του κατασκευαστικού κεφαλαίου που εμπορευματοποίησε και την ανάγκη για παραθεριστική κατοικία. Μέχρι και σήμερα, το ξέρετε όλοι, το γνωρίζουμε και εμείς,
δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή ούτε καν αποχέτευση. Περνάνε τα βοθρατζίδικα πάνω κάτω τη μαραθώνια διαδρομή. Στη διάρκεια της Χούντας ξεφύτρωσαν ξενοδοχεία, βίλες επωνύμων, που ύψωσαν θεόρατες μάντρες σε μεγάλο μήκος των ακτών, και έτσι το μάτι, ακόμα και σήμερα, αν και είναι παραθαλάσσιος οικισμός, είναι αποκλεισμένος από τη θάλασσα. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που καταθέσανε, τι λύνει από αυτό το θέμα? Τι αντιμετωπίζει από αυτή την κατάσταση? Τι βελτιώνει, τι ανατρέπει? Όποιος το δει θα καταλάβει ότι είναι μία από τα ίδια και η ζωή για αυτούς συνεχίζεται. Η σχετική θέση της ευρύτερης περιοχής, της Νέας Μάκρης και της Ραφίνας, επειδή έχει άμεση γειτνίαση με το λιμάνι της Ραφίνας, έχει φτιαχτεί Αττική Οδός, το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, σχεδιάζουν και θα το υλοποιήσουν κάποια στιγμή, όταν βρούνε και τα αναγκαία κεφάλαια, να επεκτείνουν και τον προαστιακό μέχρι και εδώ πέρα που είμαστε σήμερα, προσδιορίζουν επομένως όλη αυτή την περιοχή για να είναι περιοχή που θα προσελκύσει περισσότερες τουριστικές επενδύσεις, να μεγαλώσει η τουριστική χρήση της περιοχής, δηλαδή πρακτικά, λέμε εμείς, να χτιστεί και το τελευταίο μέτρο ελεύθερης παραλίας που υπήρχε, να εκτιναχθεί η δόμηση και κυρίως να εκτιναχθεί η δόμηση χωρίς καμία υποδομή και πρόβληψη. Αυτά εκ των υστέρων βλέποντας και κάνοντας. Αυτή η δήλωση που αναφέραμε πιο πριν, δηλαδή η δήλωση του προηγούμενου Υπουργού Περιβάλλοντος του Χατζηδάκη, που αφού έκανε τη δουλειά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά ανέλαβε να κάνει δουλειά στα εργασιακά, ότι θα πολεοδομηθούν για πρώτη φορά 2.600 στρέμματα στην περιοχή, είναι ένα σαφές μήνυμα για την άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας, για το μεγάλωμα της τουριστικής χρήσης. Η πολιτική, επομένως, που ήταν η αιτία για τη γιγάντωση όλων των παραγόντων που έφεραν την καταστροφή τον Ιούλιο του 2018, αυτή η πολιτική είναι εδώ, συνεχίζεται με μια ιδιότυπη σκηταλοδρομία από τα αστικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, τις συγκυβερνήσεις τους, όποτε κρίνουν αναγκαίο οι αστεί, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο, ότι είναι ανάγκη να συνεχιστεί απαρέκκλητα η ίδια πολιτική. Τελευταία, οι ίδιοι που καθημερινά εγκληματούν ενάντια στο περιβάλλον, όταν τους τα αναφέρουμε όλα αυτά, επικαλούνται την κλιματική αλλαγή. Λένε καλά όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ και για τα πολεοδομικά σχέδια και για τις ανύπαρκτες υποδομές και για τα αιτήματα που έχετε, αλλά εδώ σου λέει, αδερφέ, υπάρχει και μία κλιματική αλλαγή, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τι να σου κάνει η μικρή Ελλάδα, πολύ περισσότερο τι να σου κάνει η μικρότερη περιφέρεια Αττικής και ακόμα πιο μικρή Νέα Μάκρη και Ραφίνα απέναντι σε ένα τέτοιο παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα δείχνουν και την καταστροφή αρκετοί, όσοι κάνετε και μία ανάγνωση στο διαδίκτυο ή και στον αστικό τύπο, θα δείτε ότι φέρνουν σαν παράδειγμα τη Γερμανία, όπου στη Ρινανία Βεστφαλία έγινε πραγματικά μια μεγάλη καταστροφή, με πάνω από 100 νεκρούς σε μια μέρα και πάνω από 1.300 αγνοούμενους, μια πολύ μεγάλη πλημμύρα, και σου λέει εδώ, στην πιο ανεπτυγμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε τέτοια καταστροφή. Εσείς τώρα λέτε για την κακομοίρα την Ελλάδα? Πράγματι, στη Γερμανία υπήρξε μια τεράστια τέτοια καταστροφή, αλλά και σε άλλες χώρες κεντρικής Ευρώπης, στο Βέλγιο για παράδειγμα, όπου υπάρχουν και εκεί χιλιάδες άνθρωποι ξεσπιτωμένοι, χωρίς ρεύμα, πόσιμο νερό για μέρες, και επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς, όχι αυτά που λένε οι ίδιοι, αλλά αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, οι λαοί μένουν εκτεθειμένοι, αφού τα μέτρα για την προστασία της ζωής τους δεν χωράνε στη λογική κόστους-οφέλους για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί και στη Γερμανία ολόκληρες πόλεις και περιοχές έμειναν ανοχήρωτες. Γιατί και εκεί τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν φέρνουν ικανοποιητικά κέρδη για τους επιχειρηματίες. Γιατί και εκεί τα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανταποδοτικά. Για τους ίδιους λόγους με τη χώρα μας και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από ευρωενωσιακά κονδύλια. Σε ένα ρεπορτάζ της, η Deutsche Welle παραδέχεται
ότι η μεγάλη πλειοψηφία στις υπηρεσίες διάσωσης, δηλαδή η πυροσβεστική, η ομοσπονδιακή τεχνική υπηρεσία ανακούφισης, στελεχώνεται από εθελοντές και όχι από μόνιμους επαγγελματίες. Γιατί είναι ακριβή η διατήρηση, λένε, υπηρεσιών πλήρους απασχόλησης. Και από το 2014, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διατήρησης Φυσικών Πόρων σημείωνε ότι η Γερμανία έχει χάσει το 80% των φυσικών αναχωμάτων στις κήτες των ποταμών, κυρίως λόγω του τρόπου που επεκτείνονταν συνεχώς η οικοδόμηση, η βιομηχανική και η γεωργική εκμετάλλευση. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ασφαλώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ο καπιταλισμός δεν έχει αφήσει κανένα αποτύπωμα πάνω στο περιβάλλον, αφού έχει καταστρέψει τα πάντα. Ασφαλώς και υπάρχει. Αντί όμως να παίρνουν μέτρα, πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο, αν ήταν 10 έπρεπε να είναι 100 και 150 τα μέτρα που δίνει η τεχνική, η τεχνολογία, η ανάπτυξη της επιστήμης για να πάρθουν αυτά τα μέτρα, έχουμε το ανάποδο φαινόμενο. Προς χάριν της ανάπτυξης του καπιταλιστικού κέρδους, αυτές οι υποδομές και οι υπηρεσίες, τα μέτρα να παραμένουν υποχρηματοδοτούμενα, υποστελεχωμένα. Ο δε ευρωενωσιακός μηχανισμός, το RESC-EU, που υποτίθεται διασφαλίζει την αλληλεγγύη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, αποδείχθηκε ξανά ότι αποτελεί εργαλείο νομιμοποίησης της γύμνιας και των τεράστιων περικοπών σε κρατικά μέσα αντιμετώπισης καταστροφών, υπό το πρόσχημα της διάθεσης ορισμένων περιορισμένων μέσων από άλλες χώρες κατόπιν εορτής. Δηλαδή, πρακτικά, ότι εκεί που χρειάστηκε αυτός ο περιβόητος μηχανισμός να πάει να παρέμβει, να σώσει ζωές, να σώσει λαϊκές περιουσίες, να σώσει γενικότερα ανθρώπους ζωντανά από την καταστροφή, εκεί αυτός ο περιβόητος μηχανισμός δεν πήγε, πήγε κατόπιν εορτής. Όλα τα παραπάνω επιχειρείται και αυτές τις μέρες να μείνουν στο σκοτάδι. Αυτά μόνο ο ριζοσπάστης θα γράφει. Για το πόλο του 1902. Άμα κάνετε ένα χτένισμα στις εφημερίδες, χρησιμοποιείται ως άλοθη και αυτή η αλλαγή για να επιταχυθούν πολύ περισσότερο δράσεις και για να δικαιολογηθεί η ανυπαρξία μέτρων των αστικών κρατών για να σωθούν ζωές. Πολύ περισσότερο όμως αξιοποιείται ως ένα πολύ πιστικό επιχείρημα για να επιταχυνθούν δράσεις, κατευθύνσεις, στρατηγική για την ανάπτυξη σχεδόν που είναι ήδη έτοιμη, σχεδιασμένη, αποφασισμένη και για να επιταχυνθεί. Ο κύριος στόχος λοιπόν της πολιτικής αυτής δεν είναι στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η θωράκιση των κερδών τους. Γι' αυτό, παράλληλα με τη μεγάλη κρατική στήριξη των νέων πράσινων επενδύσεων, προωθούνται και μέτρα αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης, επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Παίρνουν τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής και λένε πρέπει να επιταχύνουμε τις δράσεις μας για πράσινες επενδύσεις, για την πράσινη μετάβαση, για την πράσινη ενέργεια και μαζί με τα πράσινα έχουμε και τα 10 ώρα, τα 12 ώρα, την ανασφάλιστη εργασία, την ιδιωτικοποίηση παιδείας, υγείας, ταξικούς φραγμούς στην παιδεία. Δεν είναι σύμπτωση δηλαδή ότι η προώθηση αυτής της πολιτικής συμβαδίζει με αυτές τις αντεργατικές αλλαγές που προωθούνται. Σε όλο τον κόσμο οι εργαζόμενοι ανησυχούν και ανησυχούν δίκαια για αυτή τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντολογική και γενικότερη υποβάθμιση που βιώνουν. Και αυτή την ανησυχία αξιοποιούν οι κυβερνήσεις και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί τους και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί των εταιριών για να στοιχήσουν τους εργαζόμενους ως ενεργούς υποστηρικτές αυτών των σχεδίων. Όμως, αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν να συσκοτήσουν προς την πραγματικότητα. Ακόμα και αυτή η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης δεν έχει κάποια προστασία για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε όλοι από την προώθηση αυτών των πράσινων επενδύσεων, γιατί είναι καπιταλιστικές επενδύσεις και δεν είναι φιλοπεριβαλλοντολογικές επενδύσεις, αφήνουν αρνητικό αποτύπωμα, πολλαπλά αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Υπονομεύεται η ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα και στο περιβάλλον.
τα παραδείγματα που το αποδεικνύουν είναι ατελείωτα. Δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura σε ολόκληρη τη χώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταστρέφονται. Όποιον το φέρει ο δρόμος και κάνει τη διαδρομή με το αυτοκίνητό του, φύγει από τη Θήβα και αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω, ή από την άλλη μεριά περάσει τη γέφυρα του Ρίου Αντίριο και αρχίζει και να ανεβαίνει προς τα πάνω, θα δει τι γίνεται σε όλα τα βουνά και στους λόφους της χώρας. Για να κατασκευαστούν γιγάντια αιωλικά πάρκα, τα οποία έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα, σε πλημμυρικά φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε πέρυσι στην Εύβοια, ένα τεράστιο πλημμυρικό φαινόμενο που γέμισε την παραλία του Βαρνάβα με αντικείμενα που έρχονταν από τις απέναντι ακτές. Με συνέπειες στη βιοπικιλότητα που καταστρέφεται από τα χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων που ανοίγονται πάνω στις κορυφογραμμές. Ολόκληρη χώρα, κάθε μεγάλο βουνό, έχει γίνει πεδίο τοποθέτησης δεκάδων ή εκατοντάδων ανεμογεννητριών με αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους, τις τοπικές οικονομίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε ένα ατελείωτο εργοτάξιο εγκατάστασης εισαγόμενων ανεμογεννητριών υλοποιείται με την ίδια ζέση από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα που ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζουν και φοράνε τα πράσινα. Βλέπουμε όλοι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει μπροστά και πρωτοστατεί ότι εμείς είμαστε το κόμμα της πράσινης μετάβασης. Εμείς ψηφίζουμε πρώτοι τους νόμους για την απολιγνητοποίηση της ενέργειας της χώρας και νωρίτερα από ό,τι μας λένε. Βγαίνει το Πασόκ και λένε εμείς είμαστε οι πρώτοι πράσινοι και κάνουν και συναντήσεις κιόλας και με κόμματα οικολογικά κτλ. Για να ενισχύσουν το πράσινο προφίλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, πιο πράσινος από τους πράσινους, βάζει και στις ταμπέλες του το πράσινο και στα χρώματά του το πράσινο της οικολογίας, παρά όλα αυτά που έχει κάνει στη Χαλκιδική, στα βουνά της χώρας, με τις χωματερές εδώ στην περιοχή. Όλοι τώρα θυμούνται το πράσινο χρώμα της οικολογίας. Τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, αγνώντας επιδεικτικά και καθ' ολοκληρία τις διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων και επιστρατεύοντας και την κρατική καταστολή, εξαναγκάζουν κοινωνίες ολόκληρες να αποδεχθούν την καταστροφή του τόπου τους. Έχουν μπει στο στόχαστρο επενδυτών ακόμα και πραγματικά μνημεία της φύσης, όπως είναι για παράδειγμα τα βουνά των Αγράφων, της Σφίντου. Ένα παράδειγμα από εδώ από την περιοχή, πιο ανοιχτά. Πρόσφατα είχαμε τις επιδοκιμασίες του Αμερικανού πρέσβη, του κ. Πάια, για το θαλάσσιο ολικό πάρκο στη Δραχονησίδα Άγιος Γεώργιος. Θυμάστε όσοι είχαμε πάει και στη Μακρόνησο, είναι η Δραχονησίδα που είναι ακριβώς κάτω από την Μακρόνησο, η οποία είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο το βράδυ. Που αποτελεί και πολιτισμική καταστροφή λόγω σημείου και οπτικής αλλίωσης και περιβαλλοντολογική καταστροφή, υπήρχαν όμως εγκόμια. Να, ένα πολύ καλό παράδειγμα, λέγανε. Πώς είναι η Δραχονησίδα Άγιος Γεώργιος, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερα τέτοια πράγματα. Και μάλιστα σχεδιάζουν, το λένε ανοιχτά, και ακόμα περισσότερο, ότι σαν τον Άγιο Γεώργιο, τη Βραχονησίδα Άγιο Γεώργιος, θα μπορούσε να γίνει η Γιάρος. Θα μπορούσε να γίνει και η ίδια η Μακρόνησος, παρότι είναι ιστορικός τόπος και επικυρωμένος και από το κράτος, ότι είναι το αστικό κράτος, ότι είναι ιστορικός τόπος που μαρτύρησαν χιλιάδες και χιλιάδες κομμουνιστές αγωνιστές πάνω σε αυτό το θανατονίσι. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος εν ολίγης, φίλες και φίλοι, φέρει ατόφια τη σφραγίδα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, τη μεγαλύτερη κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό εξάλλου και τα ίδια μέτρα που προωθούνται σήμερα στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν αφορούν την ολοκληρωμένη προστασία των λαών, είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε στο Βέλγιο, αλλά τη διάνοιξη νέων πεδίων κερδοφορίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης με εκμεταλλεύσεις που συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον. Απέναντι λοιπόν στα κάλπικα δίπολα, για το ποια δύναμη είναι περισσότερο ή λιγότερο πράσινο, ανάλογα με τα τμήματα του κεφαλαίου που υπηρετεί περισσότερο,
για το ποιος είναι ικανός ή ανίκανος για τη διαχείριση μεγάλων καταστροφών, οι λαϊκοί πάλι, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, συνολικά ο λαός μας, οι λαϊκοί πάλι, πρέπει να βάλει στο στόχαστρό της την ίδια την αιτία, την καπιταλιστική εκμετάλλευση που είναι ασυμβίβαστη με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Εμείς θα το λέμε ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι κουραστικό, όμως επιβεβαιώθηκε και από την πείρα που έχουμε όλοι, μέσα από την ίδια την κατάσταση που ζήσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την πανδημία. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λαϊκή ευημερία από την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τα συμφέροντα των λίγων. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η στοιχειώδης προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πολιτική εξουσία μιας χούφτας παράσιτων που ζουν από τον ιδρώτα των υπολείπων. Η πραγματική διέξοδος είναι η ριζοσπαστική ανατροπή, είναι η πραγματική αλλαγή, είναι η σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι η πολιτική εξουσία που κατοχυρώνει μια τέτοια οργάνωση. Για να μπορεί να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, η γη να σταματήσει να είναι εμπόρευμα και να αποτελέσει κοινωνική ιδιοκτησία. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένα σχεδιασμός για την προστασία ζωών και λαϊκών περιουσιών όταν παραμένει η εμπορευματοποίηση της γης, όταν η γη πωλείται και αγοράζεται με αυτούς τους όρους που υπάρχουν σήμερα. Τα διέξοδα που συναντάνε και οι ίδιοι στην προσπάθειά τους κάτι να κάνουν, κάτι να περισσώσουν, να μην ξανασυναντήσουν έκριθμα μια λαϊκή δυσαρέσκεια που να ανεβαίνει απότομα από μια μεγάλη φυσική καταστροφή και για τους ίδιους ακόμα κοντράρει πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Κοντράρει πάνω στην καπιταλιστική ιδιοκτησία, κοντράρει πάνω στην εμπορευματοποίηση της γης. Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχει αυτή στην κυριολεξία η γάγραινα. Η εργατική τάξη, η κοινωνία, διαμέσου της εργατικής λαϊκής συμμετοχής και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού μπορεί να αποφασίζει για την κοινωνικά βέλτιστη αξιοποίηση με γνώμονα το σύνολο των εργατικών λαϊκών αναγκών, δηλαδή τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων, των εργαζόμενων, την εξάλληψη της ανεργίας, της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία τελικά του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που έχουμε διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βγάλει από τέτοιες πολύ μεγάλες καταστροφές, οι οποίες με την πανδημία βλέπετε συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στο σοσιαλισμό η επιστημονική έρευνα και γενικότερα η επιστήμη μπορεί να αξιοποιείται για να ελαχιστοποιείται η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, για να πολλαπλασιαστεί η ευημερία του λαού από κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες προϋποθέσεις και για να προστατευτεί το περιβάλλον και να βελτιωθεί η ζωή, να υπάρξει πραγματική λαϊκή ευημερία. Δεν είμαστε ούτε το 1917, ούτε το 1940, ούτε το 1960, 70 και 80. Πραγματικά σήμερα η επιστήμη κάνει άλματα. Μόνο ένα πρωτοσέλιδο μπορεί να μας μείνει στη μνήμη από τους τελευταίους μήνες. Το πρωτοσέλιδο να έχουμε στο μυαλό μας μιας αστικής εφημερίδας της ναυαρχίδας του αστικού τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το New York Times, που είχαν την ίδια μέρα το ρομποτάκι που έκοβε βόλτες πάνω στον πλανήτη Άρη, στο μισό του πρωτοσέλιδου, και στο άλλο μισό, το μισό εκατομμύριο τότε νεκρούς από την πανδημία. Την ίδια ακριβώς μέρα που ένα ρομπότ, ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα έκανε βόλτες πάνω στον πλανήτη Άρη, την ίδια στιγμή μισό εκατομμύριο άνθρωποι πέθαιναν από την έλλειψη υποδομών, από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης στην ναυαρχίδα, στο πούμε έτσι, του καπιταλισμού στον κόσμο. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, τις δυνατότητες που δίνει η εποχή μας να προστατευτεί το περιβάλλον και να διαμορφωθούν συνθήκες ευημερίας των λαών. Για να ανοίξω δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική,
οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και ενάντια στην αντιπεριβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή καθημερινά σε μάχες σε όλες τις περιοχές της χώρας μας για την αναβάθμιση των υποδομών πολιτικής προστασίας, για περισσότερα αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα, για περισσότερα δάση με προστασία των πλούσιων οικοσυστημάτων τους, ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού, για τον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση τα μέλη και τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, οι εκλεγμένοι μας, οι εκλεγμένοι κομμουνιστές στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα περιφερειακά, στα δημοτικά συμβούλια, στα εργατικά σωματεία, στους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, πρωτοστατούμε και θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας 3 χρόνια μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή στους κατοίκους, στους συγγενείς των θυμάτων, στις νέες γενιές που ακολούθησαν τα 3 χρόνια που πέρασαν. Μαζί με όλους και όλες, όσους και όσες έχουμε συμπορευτεί μέχρι σήμερα σε αυτές τις μεγάλες και κρίσιμες μάχες, αλλά και με όσους και όσες έχουν προσεγγίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναζητώντας, διψώντας για πραγματική εναλλακτική σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, μακριά από ψεύτικες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια των αστικών κομμάτων που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε καταστροφικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, συνεχίζουμε τη μάχη, συνεχίζουμε τον αγώνα στο κρίσιμο ζήτημα του περιβάλλοντος, της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.